Εργάζομαι στο Δήμο Κορδέλιο Ευώς μου και στα υπόλοιπα καθήκοντα, γιατί είμαι εργαζόμενος του βοήθεια στο σπίτι. Έχουμε και το καθήκον, αυτό που γιατί από θεσμούς έχουμε πήξει, το καθήκον του κοινωνικού λειτουργού που εντάσσεται στις ομάδες προστασίας ανηλίκων, τις γνωστές ΟΠΑ. Αυτές οι ομάδες ουσιαστικά αυτό που κάνουν είναι να δέχονται εισαγγελικές εντολές, αυτό που είπε η κυρία Θανασοπούλου, και να παρεμβαίνουν κατοίκων, να παρεμβαίνουν ουσιαστικά σε περιπτώσεις παραμέλησης ή κακοποίησης, ουσιαστικά κρίνοντας την ίδια την οικογένεια. Και είναι ένα ζήτημα αυτό από τη δικιά μας την πλευρά. Στην ουσία, δηλαδή, μετά από οποιαδήποτε εισαγγελική εντολή η οποία θα βάλει ζήτημα παραμέλησης, κακοποίησης, είτε σωματικής είτε σεξουαλικής, εμείς οφείλουμε να παρέμβουμε στην ίδια την οικογένεια. Και ανεξάρτητα αν υπάρχει ζήτημα μέσα στην οικογένεια ή όχι, εισβάλλουμε στον χώρο τους. Και είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, γιατί ουσιαστικά αυτό που φαίνεται είναι ότι δεν πάμε στο κομμάτι της πρόληψης, αλλά πηγαίνουμε πια στο κομμάτι της καταστολής. Έχουμε τύχει, πραγματικά έχουμε τύχει, με γονείς που συζητήσαμε στην πορεία, που δεν υπήρχαν ζητήματα, γιατί να ξεκαθαρίσουμε ότι οι καταγγελίες που γίνονται και οι εισαγγελικές εντολές μπορεί να αφορούν πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα, μπορεί να αφορούν και ζητήματα όπως μας έχει τύχει μια φορά, δεν πλήρωσε ο γείτονας το ενίκιο, τα κοινόχρηστα, και για να το εκδικηθώ, έκανε καταγγελία στην εισαγγελία για την κακοποίηση, ότι κακοποιεί το παιδί του. Όσο και να σας φαίνεται περίεργο, έχουμε αντιμετωπίσει ζητήματα που φτάνουν στο 100 σε βαθμό σημαντικότητας και ζητήματα που πραγματικά δεν έχουν καμία αξία. Και μας είπε ο συγκεκριμένος άνθρωπος ότι όταν ήσατε σπίτι, ήταν σαν να μην βιάζατε. Και είναι τέτοια η αντιμετώπιση. Γιατί αυτό που η πολιτεία θεωρεί ως βασικό, είναι το ότι η ευθύνη είναι αμιγώς στην οικογένεια. Ξεφεύγει από το κοινωνικό περιβάλλον. Ξεφεύγει από το πώς λειτουργεί η ίδια η κοινωνία και πάμε ακριβώς ότι η οικογένεια είναι υπεύθυνη για όλα, χωρίς να έχει καμία σχέση με το υπόλοιπο περιβάλλον. Τον ορισμό του εκφορισμού τον έδωσε η κυρία Θανασοπούλου. Να πούμε ότι γενικά η έκφραση bullying όπως χρησιμοποιείται, ο σχολικός εκφοβισμός όπως χρησιμοποιείται ευρύτερα, είναι μια, ας πούμε, έκφραση λάστιχο. Πάει με όλα σαν την κοκακόλα. Δηλαδή, ακόμα και απλά παιχνίδια μεταξύ συμμαθητών, μεταξύ φίλων, που είναι στη λογική της κοινωνικοποίησης, μπορούν να χαρακτηριστούν εκφοβισμός. Δεν πρέπει να χαρακτηριστούν από ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν. Πρέπει να είμαστε αρκετά υποψιασμένοι, να έχουμε μια κρίση και να μπορούμε να ξεδιαλέξουμε τι είναι εκφοβισμός, έβαλε και τις τρεις παραμέτρους του εκφοβισμού η κυρία Θανασοπούλου, και τι είναι ένα παιχνίδι κοινωνικοποίησης μεταξύ των παιδιών. Γιατί δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι, για παράδειγμα, η έννοια του bullying εγκαθιδρύθηκε το 1994. Δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος περιορισμός, κάποια τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή να πούμε ότι υπάρχει κάτι το οποίο δίνει την αναγκαιότητα να βγει αυτή η έκφραση. Να πούμε ότι το ίδιο το κράτος, αυτό που προσπαθεί να παρουσιάσει είναι ότι όλα λύνονται με επιμορφώσεις, με εισηγήσεις, ημερίδες, όλα καλά, όλα ωραία. Κοιτάξτε, σίγουρα και από το δικό μας το κομμάτι, να πούμε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, για να το βάλουμε και εμείς με νούμερα, έχουμε μια αύξηση εισαγγελικών εντολών γύρω στο 300% στο Δήμο. Και δεν είναι κάτι το οποίο είναι τοπικό φαινόμενο στο Δήμο Κορδελίου Ευώς, επειδή έχουμε επαφές και με συναδέλφους από άλλες κοινωνικές υπηρεσίες Δήμων, τουλάχιστον στο κομμάτι των Δήμων που πάμε, Λάμπελο και Βορμενεμένης, είναι σε αντίστοιχη κατάσταση. Σίγουρα δεν διαφωνούμε ότι χρειάζεται αυτό. Βέβαια, να πούμε ότι στο τελευταίο νόμο του Υπουργείου Παιδείας έβαζε για το θέμα του σχολικού εκφοβισμού, έβαζε την έκφραση, η οποία είναι απαράδεκτη για εμάς, ομάδες κρούσης. Θα πάει ο διευθυντής δευτεροβάθμιας, θα πάει ο κοινωνικός λειτουργός του σχολείου, ο ψυχολόγος. Αν δει ότι δεν συνετίζεται ο μαθητής, να προχωρήσουμε σε ομάδες κρούσης. Δηλαδή, φανταστείτε μια λογική αστυνομοκρατίας, μια λογική καταστολής κανονικά. Δεν είναι δηλαδή, όταν λες ομάδα κρούσης,
απευθείας στο μυαλό σου έρχεται ότι θα πάμε να δίνουμε κάποιον, δεν ξέρω, θα πάμε να τον βάλουμε φυλακή. Ακόμα και η ορολογία έχει σημασία. Γιατί πραγματικά δείχνει σε ποια κατεύθυνση πηγαίνουμε. Και ακόμα να πούμε ότι επιστημονική, πραγματικά θέλουμε ειδικούς. Διορίζει το Υπουργείο, γιατί θα πούμε και εμείς τον πόνο μας. Κοινωνικού λειτουργού και ψυχολόγου στα σχολεία. Η πλειοψηφία τι είναι? Συμβασιούχοι, οι οποίοι τον ένα χρόνο μπορεί να είναι, το ένα σχολικό έτος μπορεί να είναι στο νομό Θεσσαλονίκης, το άλλο σχολικό έτος μπορεί να είναι στο νομό Ιγμαθίας. Χάνεται συνέχεια, χάνεται οτιδήποτε. Και μιλάμε για ένα το συντριπτικό ποσοστό συμβασιούχοι. Όπως και εμείς ήδη το έχουμε βιώσει. Παράλληλα, καθήκοντα διαφορετικούς χώρους εργασίας, Τρίτη, Πέμπτη δουλεύω εκεί, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή δουλεύω εκεί. Είναι πραγματικότητα το ότι δεν επαρκεί το προσωπικό, το εξειδικευμένο προσωπικό, για να καλύψει όλες αυτές τις ανάγκες. Οπότε, ακόμα και στο επίπεδο που το ίδιο το κράτος διαχρονικά λέει ότι οι ειδικοί θα λύσουν το πρόβλημα, δεν το υλοποιεί στην πράξη. Δεν το υλοποιεί. Δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Και βεβαίως, ενώ μιλάμε για βία, θα ήθελα 2-3 σκέψεις, δεν ξέρω τι χρόνο έχω, γιατί είπα μισή. 2-3 λεπτά. Ένα ζήτημα. Αυτό που έβαλε και το θεατρικό. Επειδή μιλάμε για βία των παιδιών, βία είναι το να το παιδί να μην έχει τη δυνατότητα να πάει στο φροντιστήριο, γνωρίζοντας ότι οι συμμαθητές μπορούν. Βία είναι το να βλέπει τους γονείς του, να μην μπορούν να πληρώσουν το ρεύμα, να μην μπορούν να πληρώσουν το δάνειο και να μένει σε ένα σπίτι το οποίο αντικειμενικά θα έχει εντάσεις. Βία είναι η αδυναμία στο να πάει διακοπές. Ας μην μιλάνε λοιπόν οι μεγάλοι κρατικοί φορείς για τη βία, την σχολική βία, βλέποντάς σαν ένα ξέφορο αντικείμενο από την κοινωνία. Είναι άμεσα συνδεδεμένο, είναι άμεσα ορισμένο. Συγγνώμη ένα λεπτάκι. Και βεβαίως, όπως και το δικαίωμα στον πολιτισμό και στον αθλητισμό. Δεν έχει το δικαίωμα. Δεν έχουν το δικαίωμα όλα τα παιδιά στον πολιτισμό και στον αθλητισμό βασικές δραστηριότητες για την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. Δεν είναι λοιπόν δύσκολο μετά από όλα αυτά, αυτή τη βία που ασκεί η ίδια η κοινωνία, που ασκεί το ίδιο το κράτος, να υιοθετήσει το παιδί μια δυσκολική συμπεριφορά. Να υιοθετήσει μια συμπεριφορά που σου λέει: βγαίνω έξω από αυτό το κύκλο, δεν θέλω να συμμετέχω σε αυτό. Είναι αυτό που λέμε ο μάγκας στο σχολείο που θα προσπαθήσει μεμονωμένα, εξατομικευμένα, να γκρεμίσει αυτά τα πρότυπα που υπάρχουν μπροστά του, χωρίς όμως, επειδή είναι μια ατομική επιλογή, χωρίς όμως να αποφύγει με αυτόν τον τρόπο να μπει εκεί που τον θέλουν στο περιθώριο μιας ταξικής κοινωνίας. Γιατί με τη μεμονωμένη ατομική του δράση θα πάει σε αυτή τη λογική. Δύο πραγματάκια μόνο σε σχέση με την κοινωνία και σε σχέση με κάποια θέματα, δύο λέξεις μόνο. Δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχει κερδοφορία και στο κομμάτι αυτό, όσο και αν φαίνεται περίεργο, δραστηριοποιούνται μη κυβερνητικές οργανώσεις, δραστηριοποιούνται διάφοροι φιλάνθρωποι, ιστορίες, όλα αυτά. Θέλει μια προσοχή στο πώς δραστηριοποιούνται. Τα βλέπουμε, τα τελευταία γεγονότα δεν είναι κάτι το ξέφορο, είναι κάτι το οποίο το ζούμε εμείς ήδη σαν ειδικοί, ας πούμε, σαν έχοντας το αντικείμενο αυτό. Και επίσης, αυτό στο κομμάτι της λύσης, δύο πράγματα. Αυτό που πρέπει να προταθεί είναι μια αλληλεγγύη. Μια αλληλεγγύη που θα διαπερνά όλες τις συλλογικές, τους συλλογικούς φορείς που υπάρχουν στο σχολείο, είτε μιλάμε για συλλόγους διδασκόντων, είτε συλλόγους γονέων και κεδεμόνων, είτε μαθητικά συμβούλια, στη λογική να κατανοήσουν από τη μία πλευρά να μην υπάρχει ο εξωστρακισμός σε οτιδήποτε διαφορετικό, γιατί συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στο σχολείο, και από την άλλη πλευρά οργανωμένες ομάδες, οι οποίες το βλέπουμε μέσα στα σχολεία, γιατί πέρα από την επαφή με την οικογένεια μπαίνουμε μέσα στα σχολεία
με την ειδικότητά μας να μιλήσουμε και με τους δάσκαλους και τους καθηγητές. Να αποκλειστούν οργανωμένες ομάδες που θεωρούμε ότι έχουν ευθύνη στο κομμάτι οπαδικού κινήματος και φασιστικών ομάδων. Για μας είναι ξεκάθαρο, το ζούμε και στη γειτονιά που δουλεύουμε, το έχουμε συζητήσει με τους συναδέλφους, πρέπει να υπάρχει και αλληλεγγύη προς τους μαθητές οι οποίοι έχουν αντικειμενικά προβλήματα που έχει δημιουργήσει η οικονομική κρίση και από την άλλη πλευρά να πάνε στο περιθώριο όλοι αυτοί. Και ένα τελευταίο, επειδή συζητούσαμε με την Νίκη για το θέμα ΜΜΕ, σαν κλείσιμο, επειδή βγαίνουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης διάφορα περιστατικά, ειλικρινά σας μιλάμε, μας έχει τύχει πολλές φορές να βλέπουμε περιστατικά τα οποία παρουσιάζονται στο βωμό, ας πούμε, της τηλεθέασης παύλα κερδοφορίας, να παρουσιάζονται εντελώς αντιστραμμένα. Η βασική λέξη αυτή που υπόθηκε και στο θεατρικό είναι αλληλεγγύη. Ευχαριστώ πολύ.